Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στόνα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Στράτο, τι θέλεις? Σε φτάνει ο πόνος που προκάλεσε στο μωρό μου? Τι θέλεις, θέλεις πόλεμο, Στράτο? Θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις. Και με τι όπλα θα με πολεμήσεις, κύριε Λυκειάρχα? Γιατί από ό,τι ξέρω, είσαι άσφαιρος. Βλέπεις τα όπλα, τα κρατάω μόνο εγώ. Και για να σε κάνω έτσι λιγάκι πιο ευτυχισμένο, θα σου πω και τούτο. Αυτές οι φωτογραφίες που κρατάς στα χέρια σου, που αυτή τη στιγμή μάλλον θα τρέμουν, ξέρεις που θα καταλήξουν πάρα πολύ σύντομα? Στα χέρια του αδερφού σου. Κυρία Άννα, να βρεθεί με το καλό η Γαβριέλα και εγώ θα της πω να παντρευτούμε. Πρώτο ο Θεός να βρεθεί η κόρη μου και θα την αφήσω να ξανακαταστρέψει τη ζωή της, πανίκο. Τι αλήθεια που είμαι, τι φλάκας. Να έρθω να ζητήσω βοήθεια από την κόρη μιας πόρνης. Καμιά φορά οι πόρνες έχουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από κάτι, κυρίες. Και θα σου πω κάτι. Εγώ αν είχα παντρευτεί έναν άντρα σαν τον Σταύρο, δεν θα τον πρόδιδα ποτέ. Ωραία. Φτάσαμε επιτέλους στην ουσία. Να παντρευτείς τον Σταύρο. Αυτό επιδιώκεις, έτσι δεν είναι? Περίμενες τόσο καιρό αυτή την ευκαιρία για να τον αρπάξεις μέσα από τα χέρια μου. Τι είπες? Είσαι σίγουρος? Θεέ μου. Καλά, εντάξει. Μάρκος που είναι? Δίνει τα μωρά. Εσύ πού εστρολιάστηκες να πάει, κύριε Ηλέκτρα? Θα πω. Έχω κάτι δουλίτσες. Εσκοτώθηκες που τες δουλίτσες, κυρία Ηλέκτρα? Τι δουλειά να έχεις τώρα εσύ να κάνει να πάει έξω? Τι έπαθες τελευταία, ρε μπαμπά? Άστο, ρένα μου. Δεν το ξέρεις. Άμα δεν γκρινιάξει, δεν μπορεί. Αρκέψαν και παίζουν κουδούνια, καμπανελούθια μες στο νου μου. Γι' αυτό κομμένα τα ξεπόρτια σου, κυρία Ηλέκτρα. Τι λες τώρα? Δεν κατάλαβα, Φίλιππε, τι εννοείς? Θέλω να ξέρω που πάει και που έρχεσαι. Μπα. Δηλαδή θες ξαφνικά να σου δίνω λογαριασμό, έτσι? Ναι, όπως κάνουν όλες οι σωστές γενέσεις. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός, παπά. Παρά να φακώ τη σκελέ μου πας στον τοίχο ύστερα και να κορακώ θέμα, καλύτερα φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά. Εγώ αναφορά δεν πρόκειται να σου δώσω ποτέ, κατάλαβες? Αυτό με προσβάλλει. Τελείωσε! Ένα το κάνει και απίτσα αν τραγούδι, κυρία Ηλέκτρα. Πήρα που σένα γι' αυτό. Παπά, έκαματε κάτι κακό εσύ και ο παππούς? Τι κακό να έκαμε, Βαλεντίνα μου? Εντάλλως σου ήρθε τούτη ερώτηση τώρα.
Γιατί ήρθε η αστυνομία σπίτι μας εχθές? Εγώ φάουμε την αστυνομία. Να με φάστε τίποτε. Οι αστυνομικοί είναι ανθρώποι σαν εμάς και ήρθα για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι σε θέλαν, παπά? Θέλαν να μας ρωτήσουν κάποια πράγματα εμένα και τον παππού για μια κοπέλα που ξέρουν. Τη Γαβριέλα. Ούλα ξέρεις τα εσύ ρε μη, σου φεύγει τίποτε. Τη Γαβριέλα, ναι. Έφυγε από σπίτι και η αστυνομία θέλει να τους βοηθήσουμε να την έβρουν. Γιατί έφυγε, τσακώθηκε με τη μαμά της? Μπορεί. Παπά, είναι να ξαναέρθει η αστυνομία σπίτι μας. Δεν ξέρω αν θυμάται, πιένετε κάτω τώρα και περιμένει η μαμά να φάτε πρωινό. Άρα. Σταύρο. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ποια κατάσταση εννοείς? Έτσι θα είμαστε πια σε αυτό το σπίτι? Δύο ξένοι. Συμπεριφέρομαι όπως νιώθω, Μονίκα. Τι θέλεις να... να υποσποιούμε ότι είμαστε εντάξει? Ό,τι βλέπεις, όχι. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σκληρός? Δεν είσαι ο Σταύρος που ξέρω. Το Σταύρο που ήξερες, εσύ τον σκότωσες, Μόνικα. Τι θα γίνει μαζί μας? Τον τελευταίο καιρό νιώθω σαν να κινούμε σε τεντωμένο σχήμα. Σταύρο, έκανα ένα λάθος, το ξέρω. Συγχώρεσέ με. Τα λάθη που κάνουμε μέσα στο πεπρωμένο μας, μέσα στο ριζικό μας, Μόνικα. Ήταν γραφτό μας να μην λειτουργήσει ο γάμος μας, απλώς. Παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Η Λέλα είμαι. Η κυρία Λέλα, η φίλη του Διονύση. Ναι, κύριε Σταύρο. Ας θυμάσαι με. Ναι, φυσικά. Μα τι συμβαίνει? Ο Διονύσης είναι στο νοσοκομείο. Επιέτωρε η καρδιά του. Πότε? Ψες. Είμαστε και εμείς δάμε στην κλινική και ανησυχούμε πάρα πολλά. Πώς είναι η κατάστασή του, καλά? Δεν ξέρω, κύριε Σταύρο. Δεν μας είπε τίποτε ακόμα, κανένας. Κύριε Αλέλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να έρθω τώρα, πρέπει να πάω σχολείο. Πάρε με τηλέφωνο για οτιδήποτε συμβαίνει, για οποιαδήποτε εξέλιξη θέλω να πω. Σε ευχαριστώ. Ο Διονύσης σε ποιο νοσοκομείο, πάθαινε κάτι ακό. Λυπήθηκα τώρα πάρα πολύ. Η λύπη δεν παίρνει τα πράγματα προς το καλύτερο, Μόνικα. Και δεν μιλώ για το Διονύση. Γενικά μιλώ. Σταύρο, περίμενε, θέλω να σου μιλήσω. Δεν μπορώ, πρέπει να πάω σχολείο. Το μεσημέρι με περιμένεις, να πάω να δω το Διονύση. Μπορώ να σε καταλάβω καθόλου, ρε Χάρα. Τι μπορείς να καταλάβεις? Επέρασες τόσα και σηκώνεσαι και πάει περιπάτου μαζί του. Τι έπρεπε να έκαμνα, ρε Ελένη? Ήρθε στο γραφείο και ήθελε να πάρει βόλτα τον Αλέξανδρο. Έπρεπε να αφήσω το μωρό να πάει μόνο του μαζί του. Έγαπα. Στο τράκος. Ούτε ο Αλέξανδρος να πάει, ούτε εσύ.
Τούτος ο άνθρωπος απήγαγε, σε απειλάσε. Εσύ αφήνεις ησυχία και εσύ σηκώνεσαι πάει περίπατο μαζί του. Ξέρεις, μιλήσαμε λίγο και τελικά είναι τόσο κακό και επικίνδυνος όσο πίστευκα. Χαρά, είσαι σοβαρή. Τι άλλο θέλεις να σου κάνω για να καταλάβεις ότι ψυχοπαθείς? Ρε Ελένη, δεν ξέρω λάσπρα και μαύρα. Εντάξει, έχει πράγματα που δεν ξέρουμε. Εσύ, ας πούμε, διερωτήθηκες ποτέ γιατί συμπεριφέρεται με τον τρόπο? Δεν με ενδιαφέρει, Χαρά. Ούτε θα κάτσω να το ψάξω, γιατί ο άνθρωπος εμπελός. Ο Στράκος αγαπά Χαρά. Ξέρω το ότι αγαπάμε, αγαπή μου. Με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά αγαπάμε. Τι τόσο διαφορετικός τρόπος, Χαρά. Είναι ο αρρωστημένος. Και σε παρακαλώ, βάλε τη λογική σου να δουλέψει και με ξαναβρέθεις μαζί του. Εντάξει, Χαρά. Άρη, Άρη, μη σηκώθηκες ακόμα, γιέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα, γιέ μου. Μην ενθυθήκες ακόμα, γιέ μου. Δεν θα πάει στη δουλειά. Αν το πάω πιο αργά. Τι αν με ρωτάς, δεν θέλω να πάω καθόλου. Γιατί, γιέ μου, έγινε τίποτε? Τα πράγματα με τον Μάρκο είναι μολάσιο. Καταντήσαμε να δουλεύουμε μαζί και να μιλούμαστε. Έχεις δίκιο, γιέ μου. Τι θα κάνεις όμως? Δεν ξέρω. Σκέφτομαι να φύγω. Να φύγεις? Και πού να βρεις άλλη δουλειά? Δεν ξέρω, ρε μαμά. Αν ο Μάρκος όντως έχει σχέση με την εξαφάνιση της Γαβριέλας, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω μαζί του. Τι δουλειά θα βρεις όμως, γιέ μου? Και η αστυνομία τι κάνει? Αφού ήβραν το πορτοφόλι της. Το πορτοφόλι της τι να το κάνω, γιέ μου? Την Γαβριέλα πότε θα την βρουν? Μαμά, δεν θέλω ούτε να σε ανησυχήσω, ούτε να σε φωτιάσω, αλλά τα πράγματα είναι καλά. Εντά μου θέλεις να πεις, γιέ μου? Αν η Γαβριέλα έφευκε από την Κύπρο, θα μας έπιανε ένα τηλέφωνο ως τώρα? Ναι, γιέ μου. Ήταν να μας έπιανε. Έχεις δίκιο. Θα μας αφήνε σε την αγωνία. Πέρκε είναι αστυνομία. Πέρκε έχουν κανέναν καλό νέο να μας πούν. Καλημέρα. Εσύ μας έλειπες πρωί-πρωί. Τι συμβαίνει, κύριε Φίλιππε? Θέλω να σας μιλήσω. Αν έχεις να μου πεις κάτι για την κόρη μου, κάτσε. Διαφορετικά να πάει στο καλό. Μαμά, ακούμε σε, κύριε Φίλιππε. Να κάτσω. Κάτσε. Η κατάσταση στο σπίτι έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν ξέρω. Αλλά ο Φίλιππος τα έχει παίξει, δεν είναι καλά. Γιατί πότε ήταν καλά τόσο άνθρωπος? Ναι, αλλά τώρα είναι χειρότερα. Ξέρεις τι έκανε σήμερα? Ήθελα να μου απαγορέψει να βγω από το σπίτι. Και γιατί? Μακάρι να ξέρα. Δείχνει να έχει πάθει μια αρρωστημένη ζήλια. Ωχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων, άστα τα δικά μου. Πάρεις, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα για δουλειά? Πάμε να μοιράσουμε τις ώρες. Να μην είμαστε μαζί, δάμε. Ποιος το ζήτησε βασικά? Υπάρχει κάποιος λόγος που ζήτησε κάτι τέτοιο? Πνίμε το άδικο, ρε Ηλέκτρα. Ότι ο φίλος μου πιστεύει ότι έχω εγώ σχέση με την εξαφάνιση της αρφής του. Τι πράγμα? Θες να πεις πως ο Άρης πιστεύει πως εσύ... Με υποψιάζεται. Λέει πως εγώ είχα κάθε λόγο για να βγάλω την Γαβριέλα από τη μέση. Μα πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κάτι τέτοιο? Προσπάθησα να του μιλήσω, να του εξηγήσω. Αλλά δεν με εμπιστεύεται πλέον. Δεν και κατηγορώ τον. Στη θέση του μπορεί και εγώ, μπορεί το ίδιο να έκανα. Μα είναι τρελό αυτό που μου λες τώρα. Είσαι φίλος του. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει πως μπορείς να κάνεις κακό στην αδερφή του? Εν τούτο που με στεναχωρεί. Τι άλλο να κάνω όμως? Συγγνώμη. Ναι. Έλα, Σταύρο.
Καλά, εσύ. Τι πράγμα. Ο Διονύσης. Και πώς είναι τώρα. Ο Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ειδοποίησες. Ναι, θα πάω από εκεί, ευχαριστώ. Τι έγινε. Ο Διονύσης χθες το βράδυ έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο να δω πώς είναι. Καλά. Πάρ' με τηλέφωνο να μου πεις και εμένα πώς είναι. Ναι, ναι. Κι εγώ έναρθω στην εκκλησία να σου φέρω μια λαμπαδανίσια με τον πόη του. Σταμάτα, κόρη. Σταμάτα και να γίνει καλά. Ας δε κόρη, Αντρουλούς, εσύ. Την κουφή θωρώ και την κρόση μαθιά γυρεύκω. Είναι εσύ τα χάλι, ναι. Ήταν ανάγκη και εκείνου το μαυρανάφιντο ο Τελώνης να του πει ότι η κόρη του επέθανε. Πέτσε, εσύ ήταν ανάγκη. Με μεραζονείς, κόρη. Εγερός καρήν ο Διονύσης, ένα τσκαβουλάρι. Ένα μπλάσμα της προκοπής που μου έπεψε και εμένα ο Θεός στη ζωή μου. Αποφάσισε να μου το πάρει πίσω. Γιατί, κόρη, εγώ είναι με πλάσμα της προκοπής. Άλλον εσύ, κόρη, κι άλλον ο Διονύσης. Α, ναι. Εξήχασα πως είσαι ρο. Σταμάτα, κόρη, να είσαι πενταρίσιο μες στο νοσοκομείο. Καλά, καλά. Τέλος πάντων, κόρη, έπεσαν και τα αρφάλι μου από την πείνα. Πάμε κάτω να αγοράσουμε καμιά αντιρόπιτα. Κόρη, έτσι ώρα σκεφτείσαι το φαΐ. Είναι να κάνουμε κακό μάζαλι, αφού επίνασα, κόρη Λέλλα. Ώρες-ώρες εσύ αντέχω, κόρη Αντρούλου. Μ' αντέχει και δείχαμε εγκάμνης. Άντε, άντε, πάμε κάτω να αγοράσουμε ντυρόπιτες και κερνώτες σε γιο. Χουβαρτίνα μου εσύ. Είπα σας το χίλιες φορές ότι δεν ξέρω που επίε. Ήρθες εσύ, κυρία Άννα, και μιλήσαμε, ήρθε και ο γιος. Και αφού δεν ξέρεις που επίε, γιατί ήρθες δάμε σήμερα. Για κοινωνική επίσκεψη ή επειδή νιώθεις τύψεις, κύριε Φίλιππε. Ξέρω το πως έμαι γονεύ, κύριε Κοπελούι, αλλά για μένα κάνεις μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος έκαμε η αρφή μου που σε εμπιστεύτηκε. Και δεν τα είχα έρκατη σήμερα. Πέτε μου τι σας έφταξε. Ήταν ένα πλάσμα βασανισμένο. Κυρία Άννα, δεν ήρθα για να σας αναστατώσω. Ήρθα αν μπορέσω να βοηθήσω. Πώς να μας βοηθήσεις, κύριε Φίλιππε. Αφού όπως λέεις δεν ξέρεις που είναι η Γαβριέλα. Αντιλαμβάνομαι με την εξαφάνιση της Γαβριέλας και με τα άλλα ούλα που συμβαίνουν πως πρέπει να είσαστε σφιγμένοι οικονομικά. Και θέλω να με παρεξηγήσετε. Αλλά να μου επιτρέψετε να βοηθήσω. Τούτα 1.000 ευρώ και... Ούτε να το σκέφτεσαι. Μα γιατί. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Εν το λιότερο μου μπορώ να κάνω για σας κάτω από τις περιστάσεις. Κύριε Φίλιππε, νομίζεις πως μεστούν την κατάσταση που ζούμε των τελευταίων καιρών η έννοια μας εμπαστάρει άλλια. Είσαι ύποπτος και εσύ για την εξαφάνιση της αρφής μου, άσχετα δεν κατηγορήθηκες ακόμα. Τολμάς να έρχεσαι σπίτι μας να μας δωροδοκείς. Πολλά φιλικά το κάνω, Άρη μου. Δεν θέλω να δωροδοκίσω κανένα. Κυρία Άννα, με όλη μου την αγάπη. Πιάστα λεφτά σου και φύγε τη βοήθεια σου, τι θέλουμε. Γιατί πάνω πολλά έχουμε μια αξιοπρέπεια, κύριε Φίλιππε. Και την αξιοπρέπεια μας θα την πιάσεις εσύ με 1.000 ευρώ. Σήκω φύγε, κύριε Φίλιππε. Ό,τι κακόν είσαι να κάνεις, έκαμε στο. Σε παρακαλώ, σήκω φύγε. Σήμερα, παιδάκια, θα μιλήσουμε για τα χρώματα. Ξέρει κάποιος να μου πει τι χρώμα έχει ο ήλιος? Κίτρινος. Μπράβο, Μυρία μου. Τι άλλα χρώματα ξέρετε? Η θάλασσα είναι γαλάζια. Το αίμα είναι κόκκινο. Τα φύλλα τι χρώμα είναι? Πράσινο.
Τα μαλλιά σου. Καφέ. Τα δικά μου. Τα δικά σου είναι κίτρινα, κυρί. Μπράβο, από ό,τι βλέπω όλοι ξέρετε τα χρώματα. Κάποιος όμως είδε το ουράνιο τόξο. Το γράφησα εγώ, κυρία, τον ουράνιο τόξο. Και τι χρώματα έβαλες. Κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Το ουράνιο τόξο έχει όλα τα χρώματα που έχει το φως. Κυρία, το φως δεν έχει χρώματα. Κι όμως έχει. Έχει όλα τα χρώματα που έχει το ουράνιο τόξο. Θέλετε να ζωγραφίσουμε όλοι το ουράνιο τόξο? Ναι! Ωραία! Λοιπόν, πάρτε όλοι οι χρώματα, να ζωγραφίσουμε όλοι το ουράνιο τόξο. Μα τι φρόνημα, παιδάκια, που είσαστε σήμερα. Κυρία, σήποτε να παντρευτεί να κάνεις παιδάκια. Ζωγράφισε, Μιχαήλ Άγγελε μου, και τούτο να το συζητήσουμε άλλη φορά, εντάξει. Χαρούσα ως τώρα πως όλα τα πράγματα βαδίζουν στη γη με το αληθινό τους χρώμα. Η χαρά άσπρη, η θλίψη χλωμή, ο έρωτας ρόδινος, ο θάνατος μαύρος. Έτσι χαρούσα. Μα μια μέρα, φίλη μου καλή, ένα σταχτή σύννεφο άφησε τον ουρανό του και έπεσε στην κάμαρά μου. Και τότε όλα έχασαν το χρώμα τους. Η θλίψη έγινε σταχτιά. Σταχτιά και χαρά. Σταχτής και έρωτας. Και σταχτής αλίμονο και ο θάνατος. Ως Ειρήνα εσύ, εσύ που τα άβαψες όλα, που τα άλλαξες όλα, γιατί δεν άφηνες το θάνατο τουλάχιστον αυτόν να με πάρει με τα αληθινό του χρώμα. Αυτό, παιδιά, είναι ένα ποίημα του Μενέλαο Λουντέμι. Λέγεται «Ασταχτής θάνατος». Τι καταλαβαίνετε ότι λέει? Μα ο θάνατος έρχεται ξαφνικά στη ζωή μας. Μην μπορείς να ξέρεις πότε θα έρθει η στιγμή που θα πεθάνεις. Στο βήμα του καθόρισε με χρώματα το κάθε τι. Τι άκουσε να τακτοποιημένη τη ζωή του, ήρθε το τέλος και όλα τα συναισθήματα πήραν σταχτή χρώμα. Γιατί με το θάνατο δεν απομένει κανένα συναισθήμα. Όλα τελειώνουν. Όλα μαύρα. Εγκαταθλιπτικό το ποίημα, κύριε. Ποίημα που βγάζει συνέστημα καλών ή κακών, πάει να πει πως κάνει τη δουλειά του στον αναγνωστή. Η λύπη, μην ξεχνάτε ότι είναι σημαντικό συναισθήμα, παιδιά. Τα αδιάφορα ποίηματα είναι τα ανούσια. Εμένα αρέσκουν μου πιο πολλά τα ερωτικά ποίηματα. Σα το γένε, εγώ δεν το φάισα οτιδήποτε ρομαντική αρλούμπα. Για αγάπη και ρώτες, για τα ψυχή σα. Ενώ εμείς οι άντρες πάμε πίσω, Παναγιώτη. Το όλο μας η ζωή αρχίζει με την αγάπη και τον έρωτα, παιδιά. Εν τελειώνει όμως η ζωή για όλους με τούτα τα συναισθήματα. Σε όλη την πορεία μας όμως στη ζωή, παιδιά, αυτά ψάχνουμε. Και μάλιστα με μανία. Η αγάπη και ο έρωτας κρατούν μας ζωντανούς, σε εγρήγορση. Και τώρα, οι ερωτευμένοι, παρακαλώ να ανοίξετε το βιβλίο σας στη σελίδα 38. Ευχαριστώ. Όσοι είμαστε ερωτευμένοι, κύριε, να σχολάσουμε. Καλό. Μονικά, τούτα έστειλε ο λογιστής. Είπε να τα κοιτάξεις και αν έχετε κάποιες διαφορές, να τον πιάσεις τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πέμ. Μετά από όλα όσα περάσαμε με το Στράτο, πώς και πήγες βόλτα μαζί του και μάλιστα με τον Αλέξανδρο? Γιατί υπάρχει πρόβλημα, Μόνικα. Απλά αναρωτιέμαι. Δεν τελειώσατε τη σχέση σας? Ναι. Δεν τελειώσαμε εδώ και πολύ καιρό. Τότε. Γιατί τον αφήνεις να σε ξαναμπλέξει στα δίχτυα του? Ήρθε δαμέ, Μόνικα, και ήθελε να πάρει βόλτα τον Αλέξανδρο. Δεν μπορούσα να αφήσω το μωρό μόνο του μαζί του, οπότε αναγκάστηκα να πιάσω εγώ μαζί του. Καλά. Δεν μπορούσε να του αρνηθεί να πάρει τον Αλέξανδρο βόλτα? Δεν μπορούσα. Τότε. Γιατί δεν το έκανε? Μάλλον δεν ήθελα. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Το πρόβλημα, Χαρά, είναι πως ξαναβάζεις αυτόν τον άνθρωπο πίσω στις ζωές μας. Δεν ήθελα να σου το θυμίσω, αλλά αναγκάζεις με. Εσύ έβαλες τον άνθρωπο στη ζωή σου, Μόνικα, και μάλιστα σαν εραστή σου. Οπότε σε παρακαλώ, κόψε τις συμβουλές. Απάντησε μου ειλικρινά. Υπάρχει περίπτωση να ξανασμίξεις με αυτόν τον άνθρωπο? Τούτο είναι το άγχος σου, εσένα, ναι. Μόνικα, το γεγονός ότι πήγαμε το Στράτο μια βόλτα είναι καθαρά δική μου υπόθεση.
Εσύ να βλέπεις τη δική σου ζωή και τα δικά σου προβλήματα και άφησε με ήσυχην εμένα. Απιάσεις τηλέφωνο τον λογιστή να σου τα εξηγήσει όλα τούτα. Καλά ρε παπά μου. Τόσα χρόνια ασχολήθηκες καθόλου εσύ με τούτα. Με τους αριθμούς ποτέ μου είναι πιένα εγώ καλά, Ρένα. Τούτα ούλα ήταν δουλειά της Γαβριέλλας. Και τώρα που έφυγε η Γαβριέλλα, επελαγώσαμε. Άμα μιλήσεις με τον λογιστή, γίνος σου λύσει ούλες σου τις απορίες. Εντάξει, πάω να τον πιέσω τηλέφωνο. Καλημέρα στον αγαπημένο μου συνεργάτη και στην όμορφη χορούλα του. Έχεις κέφια, Θεοστράτο. Ναι, έχω κέφια, έχω κέφια, γιατί βρήκα οικόπεδο σε τιμή εκτυφλωτική. Γι' αυτό και έβαλα και τα γυαλιά, όπως βλέπεις. Τζάμπα, σου λέω, τζάμπα. Έτσι, ποιον οικόπεδο, λαλείς. ένα καταπληκτικό που βρήκα στην καλύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Οπότε είσαι έτοιμος, πάμε να το δεις. Σε πόσα θέλει. Τίποτα, ρε, τρίχες. Μίλησα μαζί του πριν από λίγο και μου είπε ότι είναι έτοιμος. Όποτε είσαι έτοιμος, φύγαμε, το βλέπεις, το αγοράσαμε, τέλος. Παπά, μίλησα με τον λογιστή. Όχι, δεν ακόμη. Όχι, έχω κουβέντα με τον Στράτον τώρα. Παπά, είναι πήγο, λέω. Σου είπε μου ο λογιστής ότι... Λέεις μου ύστερα. Δουλειά δεν έχει να κάνει, φαίνεται, ο λογιστής. Λείπουν 20.000 ευρώ από τον λογαριασμό σου. Τα πράγμα! Που ποιον λογαριασμό λείπουν τούτα όλα τα λεφτά. Δεν ξέρω, παπά. Πρέπει να μιλήσεις με τον λογιστή. Πιάστο, πιάστο τον τηλέφωνο τώρα, αμέσως, αμέσως! Είχαμε κανένα νέο. Οι γιατροί τι είπαν. Σοβαρά δηλαδή τα πράγματα. Καλά, καλά. Να περάσω εγώ μόλις τελειώσω να το δω. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Σου λένε να πάει μια χαρά, κύριε Αλλά. Μην ανησυχείς. Ναι. Καλά, να μιλήσουμε μετά. Να μιλήσουμε μετά. Δεν θα έρθω να το δω. Γεια. Τι έγινε, κύριε Σταύρο, ποιος είναι αρρωστός? Φίλος μου ο Διονύσης. Παθαίνει καρδιακό, είναι στο νοσοκομείο. Πότε έγινε τούτο, να είναι καλά τώρα? Καλά. Έτσι, δεν ξέρω. Πρέπει να πάμε, δεν ξέρω, δεν τον είδα ακόμα. Καταλαβαίνω. Τίποτα δεν είμαστε τελικά. Σήμερα ζούμε, αναπνέουμε, ελπίζουμε και την άλλη. Ένα αφήσιμα του ανέμονο άνθρωπος. Είναι πολύ αδύνατος ο Διονύσης. Τα έχω ξεπεράσει. Είναι τόσο μεγάλος ο καημός του και η ελπίδα του να δει την κόρη του, τίποτε δεν τον σταματά. Ακόμα και ο θάνατος. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Μπορώ να σας μιλήσω? Εγώ σαν την κάτσε. Να, είμαι στο γραφείο μου, κύριε Σταύρο. Τι είναι, μίλησες με τους γονείς σου? Ναι, κύριε, γι' αυτό μου μετά. Τι σου είπαν οι γονείς σου? Κατάλαβαν πόσο με αναστερώνουν οι καυκάδες τους και πόσο επηρεάζουν τους βαθμούς μου. Είπαν να προσπαθήσουν και ισχύω να κρατούν μια ηρεμία στο σπίτι. Βελτιωθήκαν τα πράγματα από την ημέρα που μίλησες με τους γονείς σου? Ναι, πολλά. Ωραία. Ξέρεις, καμιά φορά και εμείς οι μεγάλοι χρειαζόμαστε κάποιον να μας πει ότι έχουμε λάθος. Τα πάντα λύνονται με μια καλή συζήτηση, Κωνσταντίνου. Θέλω μόνο να μου δώσετε λίγο χρόνο για να καλύψω τα κενά και να βελτιωθώ τους βαθμούς μου, κύριε. Αν γίνεται, μιλήσω και στους άλλους καθηγητές. Θα το διευθετήσω εγώ, μην ανησυχείς. Θα το διευθετήσω εγώ, αλλά θέλω να σε βλέπω να ανεβαίνεις. Θέλω να κάνεις όλες σου τις εργασίες στο σπίτι. Εντάξει, κύριε. Εντάξει, κάτι. Θα τα πούμε μέσα στην τάξη. Ευχαριστώ, κύριε. Άρε, Διονύση, ρε Διονύση, ρε Διονύση. Κυρία, θέλω να σου δώσω τον τα λουλούδια. Ευχαριστώ, Αλέση μου. Εκόψες τα για μένα? Ναι, γιατί είσαι καλή και αγαπώ σας. Κι εγώ αγαπώ σας. Σας είναι τα πιο γλυκά μωρά στον κόσμο. Έλα, σου δώσω ένα φιλάκι. Αλέση, έλα να παίξουμε. Κυρία, πότε θα παίξεις μαζί μας στην αυλή? Αφού τα σκαλά μας δεν μπορεί να περπατήσει. Μακάρι να μπορέσω να περπατήσω και να παίζω συνέχεια μαζί σας. Γιατρά, σε μπορώ να σε κάνω καλά? Θα προσπαθήσει. Άντε, πάμε να παίξουμε. Ναι.
Ναι, Θωμά. Εσχολάσες. Ναι, περιμένω τη χαρά να έρθει να με πιάσει. Να έρθω να σε πιάσω εγώ. Θωμά, άρκεψες τα ίδια πάλι. Φεύγω. Φεύγω το απόγευμα. Φεύγεις. Μα τόσο σύντομα. Ναι, Ελένη. Σοβαρά που σου έλεγα χτες, πως έχω μεγάλη ανάγκη να φύγω. Γι' αυτό θέλω να σε δω. Και θέλω να σε αποχαιρετήσω. Ελένη. Ελένη. Ναι, Θωμά. Έρχομαι να σε πιάσω. Θέλω να σε αποχαιρετήσω. Εντάξει, Θωμά. Να πιάσω το τηλέφωνο τη χαρά να μένει. Δεν μπορώ να θυμηθώ το επίθετο ότι είναι ένας κύριος λίγο μεγάλος, ψηλός. Είναι το 318, αλλά δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. Σας παρακαλώ πολύ, θα μπορούσα να τον δω μόνο για λίγο. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, υπάρχουν εντολές από τον γιατρό του να μην τον επισκεφτεί κανείς. Λυπάμαι. Ευχαριστώ. Σας είπα ότι απαγορεύονται οι επισκέψεις. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Διονύση. Γιατρέ, εσείς τι πιστεύετε θα το ξεπεράσει? Είστε συγγενείς? Όχι, είμαι πολύ καλός φίλος. Δεν έχει συγγενείς στην Κύπρο, Διονύσης. Τι να σας πω. Ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Αρκετά μπορώ να πω. Η καρδιά του είναι αδύνατη. Και λόγω ηλικίας, καταλαβαίνετε. Σταύρο, τι έγινε με τον Διονύση? Μια στιγμή, Ελέκτρα. Ευχαριστώ, γιατρέ. Ενημερώστε με ό,τι νεότερο σας παρακαλώ. Τι σου είπε ο γιατρός? Ακόμα δεν ξέρουν, Ελέκτρα. Δεν ξέρουν ακόμα. Αλλά είναι σοβαρή η κατάστασή του. Μα τι έγινε, τι συνέβη? Δεν ξέρω. Εσύ δεν τον είδες καθόλου? Προσπάθησα, αλλά δεν με άφησα να μπω. Σταύρο. Ναι. Πιστεύεις πως? Όχι, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Θα το ξεπεράσει. Θα γίνει καλά. Θα γίνει. Πού έπιαν τόσα λεφτά, ρένα μου? Άνοιξε η γη και κατάπιεντα! Ξέρω, κορέ παπά, μπορεί να έδωσες κάπου σε να με θυμάσαι. Ρένα, εγώ ξέρω πάντα που ξοδεύω και το τελευταίο ευρώ. Εν και μιλούμε για πέντε μπακύρες, δαμέ. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάρει λεφτά από το λογαριασμό σου? Κανένα στρατό. Κανένα. Μόνο εγώ ξέρω τους κώδικους. Τότε, παπά, μπορεί να αγοράσεις κάτι και να το ξέχασες. Ναι, Ρένα μου. Μια κούκλα της Άντζελας. 18.000 ευρώ. Τι μου λαλεί, ρε, Ρένα!
29 ευρώ του ταντέ φιστούζα και αγόρασα κάτι και ξήκασα. Φίλιππε, μην εξάπτεσαι. Πριν από λίγο καιρό μου έδωσε κάποια λεφτά για να αγοράσω ένα αμάξι από την Αγγλία, θυμάσαι. Λοιπόν, μήπως είναι αυτό το ποσό που λείπει και δεν ενημέρωσε το λογιστή. Όχι, Στράτο. Τι να ήταν μαύρα λεφτά, Στράτο. Ούτε που ξέρει ο λογιστής μου τι κάνω εγώ στην Αγγλία. Τούτα λεφτά που τον προσωπικό μου λογαριασμό. Περίμενε, περίμενε. Τότε κάποιο άλλο άτομο ξέρει τους κωδικούς σου. Υποψιάζεσαι κανέναν. Λέει, όχι, όχι, αποκλείεται. Τίποτα είμαι να αποκλείσει, Φιλιππάκο. Πού είχες κρυμμένους τους κωδικούς σου, πού. Έλα από δά στο γραφείο και θέλω σε. Σε 10 λεπτά να σε δάμε. Ποιον έπιασες τηλέφωνο. Να μαντέψω. Ένα άτομο που ηλεκτρίζει. Πάντως, αν έπαθε κάτι αρφή μου, θα έβρω τον ενοχό και θα τον εκδικηθώ λαλό σου του. Εμένα γιατί τον άλυσε. Μαρκό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε το μαζί. Δηλαδή, να το κλείσουμε. Θωμά, θέλω να φύγεις. Να με παντρευτείς. Ναι. Δυστυχώς, Αλέξανδρε μου, η απόφαση είναι εξαρτάται από μένα και από σένα. Το ναι πρέπει να το πει και η Ελένη. Να πάρεις χαιρετίσμα στην κυρία Νάν. Ναι, καλό. Θα της τα δώσω. Αλλά δεν νομίζω να χαρίζω πολλά. Τελικά εξαφανίσα λάθος άτομο. Αντί την Γαβριέλα που ήταν ένα πλάσμα να κακό. Έπρεπε ούτον τον Μιτσί, τον Φακόλο να εξαφανίσω. Ο γάμος μου διαλύεται εξαιτίας σου. Ο γάμος σου διαλύεται εξαιτίας σου, Μονίκα. Εξαιτίας των δικών σου λαθών. Κανένας άλλος δεν σου φταίει. Και τελικά νομίζω ότι είναι ο Στράτος που σε παρέσυρε, όπως λέεις. Ενώ εσύ μου το την έπαιζες. Τι! Τι είπες! Εχαθήκαν 20.000 ευρώ από όλο αρκασμό μου. Γιατί μου το λαλείς εμένα. Τον κωδικό του λοαρκασμού είχα τον πας στο κινητό. Οπότε ο ύποπτος εμπού το σπίτι. Οπότε...